Είμαι στην 100η κάτι ομιλία, δεν θυμάμαι. Και, ναι, ναι. Και λίγο τελειώνουμε. Τις μέτραγα τις ομιλίες αυτές τις μέρες και έλεγα, παιδιά, ξέρεις, να τελειώσω. Τώρα με πιάνει μια μελαγχολία. Δηλαδή τώρα που τελειώνει με πιάνει και ένα... ωραίο ήταν αυτό, τελειώνει όμως, εντάξει. Δηλαδή αλήθεια είναι ότι τώρα έχω μετά μία ομιλία και αύριο έχει κάτι τηλεοπτικές εμφανίσεις και μετά το Σάββατο είναι πιο χαλαρό. Έχουμε δηλαδή δεξιά-αριστερά για πράγματα, αλλά δεν έχει ομιλίες γιατί δεν επιτρέπονται. Είμαστε λίγο πιο παρείστικο. Το Σάββατο είναι όλο πιο παρείστικο. Πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησα αυτή την προεκλογική εκστρατεία, νομίζω ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκστρατεία, ήμασταν πολύ πιο ανήσυχοι από ό,τι είμαστε σήμερα. Ναι. Πολύ πιο ανήσυχοι. Είμαστε πιο ανήσυχοι γιατί είχαν μεσολαβήσει αυτά που έχουν μεσολαβήσει, έπρεπε να δούμε πόσο μπορούμε να επαναφέρουμε τον κόσμο, έπρεπε να δούμε πώς θα οικοδομηθεί μέσα αυτό το διάστημα η σχέση μας κανά με τον κόσμο, πώς θα το αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, πώς θα τοποθετηθούν. Πρέπει να πω ότι αυτό, τώρα μιλάω λίγο απολογιστικά, νομίζω ότι γενικά πήγε καλά η προεκλογική εκστρατεία, πήγε πολύ καλά. Και να είναι και καλά οι άνθρωποι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτό το τριήμερο βοηθήσανε πολύ. Δεν ξέρω, είδατε μια γελιογραφία καταπληκτική του Χατζόπουλου. Είδατε, ε? Όπου είναι Μητσοτάκης που κολλάει αφίσες του Τσίπρα. Νομίζω περιγράφει αρκετά καλά την κατάσταση. Βέβαια, οφείλω να πω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει το τριήμερο, δηλαδή τι, η δήλωση για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Η δήλωση για το πόσο ωφέλουν τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και η κορονίδα Κατρούγκαλος. Νομίζω ότι από τη μια μεριά λες, μα τι είναι αυτό που κάνουν, από την άλλη μεριά σε μεγάλο βαθμό δεν μπορούν να κρύψουν αυτό που είναι. Δηλαδή νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι είναι αυτό το πράγμα που βλέπετε, αναρωτιέσαι κανείς. Μα είναι δυνατόν ο Κατρούγκαλος να πάει τρεις μέρες πριν τις εκλογές, δύο μέρες πριν τις εκλογές, να πει αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι αυτό πιστεύουν. Ο Κατρούγκαλος έκανε μια εκτενέστατη επιχειρηματολογία γιατί πρέπει να πάρει το 20% του εισοδήματος των ελευθεροπαγγελματιών και των αυτοαναπασχολούμενων για να καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει σήμερα σε 120 δόσεις γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ακόμα αυτά τα χρήματα που έχουν πέσει στο κεφάλι τους από τότε. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος και το είπε και μάλιστα επιχειρηματολογώντας. Δηλαδή, αυτό είναι αδιανόητο. Όταν λες λοιπόν, εγώ σκεφτόμουν σήμερα, μα πώς του ήρθε αυτό το πράγμα. Να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το είπα. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια καλοσύνη. Απλώς είναι το ανέκδοτο με το σκορπιό που τον περνάει ο βάτραχος από το ποτάμι και τελικά τον δαγκώνει και πνίγονται και του λέει, μα καλά, γιατί με δάγκωσες. Είναι η φύση τους. Είναι η φύση τους. Αυτό πιστεύουν. Πιστεύουν ότι πρέπει να μας φορολογήσουν με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουν, δηλαδή, ανεξάρτητα τώρα αν ο Τσίπρας λέει, μα ξέρεις δεν είναι στο πρόγραμμά μας. Ναι, το πρόγραμμά του δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι και ποιο είναι το κρυφό του πρόγραμμα. Στο μυαλό του σίγουρα είναι.